Θα πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, από την ειδησιογραφία. Θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τη συνάδελφο Ελίνα Φυλακτού. Ελίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συλλήψεις 4 ατόμων πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Δυτική Μακεδονία. Τι ακριβώς αφορούν? Συλλήψεις είχαμε και πάλι, Δημήτρη, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα συνελήφθη ένας 22χρονος αλλοδαπός, διότι εισήλθε παράνομα στη χώρα. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, σε περιοχή της Φλόρινας, συνελήφθη 33χρονος αλλοδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Τις απογευματινές ώρες τώρα, της Πέμπτης, σε περιοχή της Φλόρινας, συνελήφθη ένας 29χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Και τέλος, στις βραδινές ώρες της Πέμπτης, στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών, συνελήφθη 21χρονος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1,5 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 2 τρίφτες. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, να πάμε στην εκπαίδευση. Εκδήλωση με θέμα η εξελίξη στην ανώτατη εκπαίδευση και η θέση του ΚΚΕ διοργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Κοζάνης. Τις κνεδώσαμε στο ρεπορτάζ και φυσικά να δούμε και τις σχετικές δηλώσεις. Η εκδήλωση, Δημήτρη, έλαβε χώρο το απόγευμα της Πέμπτης στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Διοργανωτές ήταν η Τομεακή Επιτροπή Κοζάνης του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Κοζάνης της ΚΝΕ. Ο μιλητής ήταν ο κύριος Δημήτρης Κυλάκος, μέλος του Τμήματος Παιδείας της Έρευνας του ΚΚΕ. Μάλιστα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Η σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει το ΦΟΕ και η ΚΝΕ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι μια προσπάθεια να συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας στον προβληματισμό που αναπτύσσουν οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι εργαζόμενοι της Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να χειροτερεύσει τους όρους σπουδών τους με τις προηγούμενες συγχωνεύσεις των δύο ιδρυμάτων. Οι αγώνες των φοιτητών και των σπουδαστών της Δυτικής Μακεδονίας θεωρούμε ότι μπορούν να βρουν ανταπόκριση, μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση των όρων σπουδών, στον όρο της προοπτικής σε ό,τι αφορά τη δουλειά, στο βαθμό που συναντηθούν με τη συνολικότερη αναντίωση στα κίνητρα αυτών των διαρθρώσεων στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Η νεολαία μπορεί να κάνει τη διαφορά, βάζοντας μπροστά τις δικές ανάγκες, συμπορευόμενοι με το ΚΚΕ στον δρόμο για τη ρήξη και την ανατροπή της άδικης πολιτικής που βιώνει σε όλες τις φάσεις, πλευρά της οποίας είναι και η προωθούμενη αναδιάρθρωση. Πριν ξεκινήσω με τη δικιά μας άποψη, νομίζω ότι οι ίδιοι οι φοιτητές και οι σπουδαστές που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποίησεις αυτήν την περίοδο δίνουν τη δική τους απάντηση. Το αν αριθμητικά αυξάνονται ή μειώνουν τα τμήματα, λίγη διαφορά κάνει και για το περιεχόμενο των σπουδών και για τις προοπτικές των αποφύτων. Το ερώτημα είναι: ο τρόπος και οι όροι με τους οποίους σπουδάζουν τα παιδιά σήμερα μπορούν να διασφαλίσουν δουλειά πάνω στο αντικείμενο των σπουδών με καλούς όρους? Και η απάντηση, η πικρή πείρα, δείχνει πως όχι. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το πώς θα βαφτιστούν τα τμήματα, ούτε με το αν το Α ή το Δ τμήμα που θα προκύψει με τη συγχώνευση πατάει καλύτερα στου αναπτυξιακού σχεδιασμού και τι προτεραιότητε στα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια, σαν και αυτά που έχουν παρουσιαστεί και εδώ πέρα στην Δυτική Μακεδονία. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί οι σχεδιασμοί υπάρχουν εφήμερα πάνω στι ανάγκε του κεφαλαίου, των μονοπωλίων, τι προτεραιότητε που βάζουν για το αμέσω προσωπικέ διάστημα, δεν μπορούν να δώσουν λύση στα αδιέξοδα που θα βιώσει ο απόφυτος τις επόμενες δεκαετίες από όταν πάρει το πτυχίο του. Όταν λοιπόν βρεθεί σε ένα διαρκές κυνήγι πιστοποιητικών για να συμπληρώνει τις λήψεις ενός που θα πάρει το στενό προσανατολισμό στη βάση της ιεράρχησης των επιχειρηματικών συμφερόντων των σπουδών του, δύσκολα θα μπορέσει να δει πώς αυτό το πλαίσιο που θα διαμορφώνεται θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε όσα έχει να συναντήσει από εδώ και μπροστά στη ζωή του. Μια ζωή που σίγουρα δεν μπορεί να εγκλωβίζεται, τουλάχιστον από την άποψη των ονείρων που έχει η νέα γενιά σήμερα, στα στενά όρια του κατώτατου μισθού που έχει συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο Βρούτς που υλοποιεί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Παγκόσμια ημέρα νερού και η ΔΕΙΑ Κοζάνης εξέδωσε και ανάλογο δελτίο τύπου με τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις της. Η 22η Μαρτίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια ημέρα για το νερό και με αφορμή αυτή την ημέρα εξέδωσε ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κοζάνης. Μεταξύ άλλων αναφέρει, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι ο λευκός χρυσός, το νερό, είναι πηγή ζωής για τον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως είναι ανισομερώς κατανεμημένο στον πλανήτη, με αποτέλεσμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση σε υδάτινες πηγές και 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι να πίνουν νερό από μη ασφαλείς πηγές. Ευτυχώς, να πούμε ότι για την Ελλάδα, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στις ζώνες άμεσου κινδύνου.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν είναι απαραίτητο να μεριμνούμε πάντα για την ορθολογική χρήση του νερού και την εξοικονόμησή του με κάθε τρόπο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την περιοχή μας, την Κοζάνη, η ΔΕΙΑΚ, όπως αναφέρει, έχει λύσει προβλήματα που προϋπήρχαν και αξιοποιώντας δικούς της οικονομικούς πόρους, αλλά και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φρόντισε ώστε να μην στερηθεί το νερό κανένας οικισμός του Δήμου Κοζάνης, όσο μακριά και αν βρίσκεται. Μαρσκήμα, αλλά μην ξεχνάμε όμως, επειδή εντάξει, μπορεί να είναι Παγκόσμια Μέρα Νερού σήμερα, ότι η Κοζάνη είναι από τις πόλεις που πληρώνουν το πιο ακριβότερο νερό. 80% επί της αξίας του νερού πληρώνουμε ακριβό το νερό. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ίσως κάποιοι πρέπει να το δουν το επόμενο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να μειωθεί η τιμή του νερού. Τώρα, θα πάμε στο ΤΕΙ, όπου έχουμε ένα πρόγραμμα συνεργασίας με Έλληνες και Γερμανούς σπουδαστές από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν ανάλογα, έτσι, πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές τέτοιες συνεργασίες. Υπήρχε και ομάδα του ΤΕΙ Κοζάνης εδώ, που είχε πάει και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος από το κοντρόλ του West στο εξωτερικό και παρακολούσε τέτοιες δραστηριότητες. Τι ακριβώς όμως αφορά η συγκεκριμένη συνεργασία? Έτσι είναι. Πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Η συγκεκριμένη όμως ήταν από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που υλοποίησε με το αντίστοιχο γερμανικό ίδρυμα Hochschul της Καρλσρούης πρόγραμμα συνεργασίας με Έλληνες και Γερμανούς σπουδαστές. Ωραία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο φάσεις. Η αλφα φάση ήταν όταν 12 Γερμανοί σπουδαστές με συνοδεία τριών καθηγητών τους από τη Φιλανδία και τη Γερμανία συνεργάστηκαν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη με 12 Έλληνες φοιτητές και 3 καθηγητές. Η δεύτερη φάση ήταν από τις 9 έως τις 16 του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν Έλληνες σπουδαστές μετέβησαν στη Γερμανία, στην πόλη της Καρλσρούης, για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και επίσκεψη στο παλαιότερο πανεπιστήμιο στην πόλη της Χαϊδελβέργης. Να πούμε ότι στο Στρασβούργο δυστυχώς δεν μπόρεσαν να πάνε οι φοιτητές λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος που είχε γίνει τότε. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα, πάμε από το ΤΕΙ και στην Ένωση Ραδιοταξίου Πτολεμαΐδος, όπου πραγματοποιήθηκαν εκλογές και υπάρχουν και αρκετά προβλήματα που έχουν εκεί οι ιδιοκτήτες των ραδιοταξί. Έτσι είναι, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στην Ένωση Ραδιοταξί Πτολεμαΐδας με στόχο να ενισχυθεί η Ένωση και η συνεργασία ώστε να τους αποφέρει περισσότερα κέρδη σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Τα σημαντικότερα τώρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί των ταξί είναι η κακή κατάσταση των δρόμων αλλά και η κατάληψη των θέσεων στάθμευσης από άλλους οδηγούς, θέσεις στάθμευσης ταξί, και να πούμε ότι τα ταξί λόγω της χαμηλής ζήτησης πρέπει να παραμένουν περισσότερες ώρες στη θέση στάθμευσης και έτσι δυσκολεύεται η κατάσταση. Και επίσης ένα τελευταίο σημαντικό πρόβλημα είναι η αλλαγή των μονόδρομων που αναγκάζει τους οδηγούς να κάνουν κύκλους. Ωραία, πάμε να δούμε τι δήλωσε στην Κούλα Πουλεσκίδου εκπρόσωπος των ραδιοταξί. Πώς βλέπετε τη διάθεση των συναδέλφων σας, δείχνουν ενδιαφέρον? Και βέβαια δείχνουν ενδιαφέρον, οι καιροί είναι δύσκολοι. Είμαστε αρκετά χρόνια μέσα στην οικονομική κρίση και μόνο η Ένωση και η συνεργασία θα μπορέσει να μας αποφέρει κάποια έσοδα ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εσείς πάντως έχετε δείξει μεγάλη αγωνιστικότητα, σας θυμάμαι και από παλαιότερους αγώνες και για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα τώρα που ταλανίζουν τον κλάδο? Το βασικότερο πρόβλημα που ταλανίζει τον κλάδο είναι ότι δεν υπάρχει δουλειά. Αλλά από εκεί και πέρα η δουλειά μας δυσκολεύεται από διάφορα πράγματα μέσα στην πόλη. Από την κατάσταση στους δρόμους, από την κατάληψη των θέσεων στάθμευσης στις πιάτσες από άλλα αυτοκίνητα αναγκάζοντάς μας να κάνουμε κύκλους γύρω-γύρω για να βρούμε μια θέση να σταθμεύσουμε. Δυστυχώς η δουλειά μας έχει μειωθεί τόσο πολύ που ο χρόνος αναμονής είναι μεγάλος. Δηλαδή οι πιάτσες πλέον χρειάζονται και πρέπει να σταθμεύουμε εκεί πάρα πολύ καιρό. Και ένα κύριο και βασικό πρόβλημα στην πιάτσα στο παλιό το πάρκο είναι η αλλαγή των μονόδρομων, η οποία για μας είναι καταστροφική και όχι μόνο για μας αλλά και για το επιβατικό κοινό, γιατί αυτό που κάνουμε εδώ και 4 χρόνια είναι να παίζουμε γύρω-γύρω όλο το παλιό πάρκο. Εφόσον εκλεγείτε θα τα προτάξετε φυσικά αυτά. Εννοείται. Προς προώθηση και επίλυση. Πάντα προτάσσονται αυτά τα θέματα. Τώρα, θα πάμε στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο Γιάννης Βοσκόπουλος, με τον Προεδρείο του Συλλόγου Κοιταχιωτών Μικρασιατών Φλόρινας. Ποιος ο στόχος της συνάντησης και τι υπόθηκε?
το Προεδρείο του Συλλόγου Κιουταχιωτών Μικρασιατών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς, συνάντησε τη Δευτέρα ο Δήμαρχος Φλόρινας Ιωάννης Βοσκόπουλος. Το Προεδρείο του Συλλόγου αναφέρθηκε στις δράσεις που θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2019 με σκοπό την ανάδειξη της μικρασιατικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη διατήρηση της μνήμης για τις χαμένες πατρίδες. Ευχαρίστησαν θερμά τον κύριο Δήμαρχο για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν και εκείνος τόνισε ότι ο Δήμος Φλόρινας θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό του. Μάλιστα. Και να κλείσουμε τώρα με τα Γρεβενά, με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου την Δευτέρα. Είχαμε κατάδεση στεφάνων από τους μαθητές και τις μαθήτρες των σχολείων. Έτσι είναι, Δημήτρη. Επιμνημόσυνη δέηση, προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πρωτομή του οπλαρχικού Θεοδόρου Γιάκα στην κεντρική πλατεία της πόλης των Γρεβενών. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό βίντεο του Γιώργου Βλαχόπουλου. Δόξα Πατή και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης Άδης, και τα σωτηναστήσας των επεπιμένων, ως και τα ψυχάς των μούνων σου σώτερα να παρθούν. Αιωνία ημνή. Gracias.